Απόσπασμα από το επιθανάτιο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη «Οι αδερφοφάδες». Μα εκεί που με κλεισμένα βλέφαρα συλλογίζονταν ο Παπαγιάνναρος στο φίλο του και είχε ακομπισμένα τα χέρια του απάνω στη δευτέρα παρουσία που του είχε χαρίσει και διάνευε μέσα του σαν άγια παλιά τοιχογραφία φαγωμένη από τον καιρό και την υγρασία το Άγιον Όρος, ήρθε ο ύπνος και τον πήρε. Κι είδε όνειρο. Είχε σημάνει, λέει, η σάλπικα της δευτέρας παρουσίας, πήραν τα χώματα να κουνιούνται και να φουσκώνουν και ξεπρόβαιναν σαν σαλιγκάρια μετά την βροχή, όλο λάσπη ακόμα, αμέτρητες χιλιάδες οι πεθαμένοι. Έπαιζαν στον ήλιο, στερέωναν τα κόκαλά τους, ξανάβαιναν οι σάρκες τους, ξαναγέμιζαν οι κόχες τους μάτια, ξανασφινώνονταν στο στόμα τους τα λιχνισμένα δόντια και γέμιζαν πάλι τα στήθια τους ψυχή. Κι όλοι λαχανιασμένοι χυμούσαν και παρατάζονταν, άλλοι δεξά, άλλοι ζερβά στον Χριστό, που κάθονταν ανάμεσα ουρανού και γης, απάνω σε μία γαλάζια χρυσοκέντητη μαξιλάρα. Στα πόδια του πεσμένη η Παναγία δέουνταν. Στράφηκε ο Χριστός δεξά, χαμογέλασε, και ολομεμιάς ανοίχτηκε αλάκερη από σμαράγδι η πόρτα της παράδεισος. Και αγγέλοι ροδοκόκκινοι με γαλάζιες φτερούγες αγκάλιαζαν τους δικαίους και μέσα από ανθισμένα μονοπάτια τους οδηγούσαν τραγουδώντας το σπίτι του Θεού. Στράφηκε τότε ο Χριστός, ζερβά, μάζεψε τα φρύδια του, θρήνος ευθύ σηκώθηκε και αρρύφνητοι δαιμόνοι με ουρές και με κέρατα κρατούσαν πυρωμένα καμάκια και κάρφωναν σάχτα πόδια τους αμαρτωλούς. Να τους ρίξουν στην κόλαση. Άκουσε η Παναγία το θρήνο, στράφηκε, η καρδιά της τους πόνεσε. «Παιδιά μου», φώναξε, «μην κλαίτε, μην φωνάζετε. Δεν είναι μονάχα δίκαιος ο γιος μου, είναι και πολύ έσπλαχνος. Μη φοβάστε», και ο Χριστός χαμογέλασε. «Παιδιά μου», είπε, «το έκαμα για να σας τρομάξω, εμπρός. Φαρδιά είναι η καρδιά του Θεού, χωράει δίκαιους και αμαρτωλούς. Εμπάτε όλοι στην παράδεισο». Οι δαιμόνοι στάθηκαν ξαφνιασμένοι, έπεσαν από τα χέρια τους τα καμάκια και άρχισαν κι αυτοί το θρήνο. «Και εμείς, Κύριε», ούρλιασαν, «και εμείς τι θα απογίνουμε?» Ο Χριστός τους κοίταξε με συμπόνια και ως τους κοίταζε, ξεριζώνονταν και έπεφταν οι ουρές τους, έπεφταν τα κέρατά τους, τα μούτρα τους γαλήνευαν και σγουρές, ανάπαλες ακόμα γαλάζιες φτερούγες κίνησαν να φυτρώσουν στις πλάτες τους. «Εμπάτε κι εσείς στο σπίτι του Θεού», είπε ο Χριστός. «Δευτέρα παρουσία δεν θα πει δικαιοσύνη, θα πει έλεος». Και εκεί που μιλούσε ο Χριστός, σαν να πιάσε λίγη ψηλή βροχούλα και όλοι οι δίκαιοι και άδικοι, παράδεισο και κόλαση και Χριστός αφανίστηκαν.